Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ναυάγησε και η ίστατη απόπειρα για μια ανακοχή στο απεργιακό μέτωπο της ΔΕΗ. Οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ απέρριψαν την πρόταση της κυβέρνησης να σταματήσουν την απεργία και ταυτόχρονα να ανακληθούν οι απολύσεις. Αυτή ήταν η κατάληξη μιας μέρας γεμάτης ένταση που σφραγίστηκε από την πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕ, τις πορείες και τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και σήμερα όμως θα συνεχιστούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις στις τράπεζες, στον ΟΤΕ και τα ταχυδρομεία. Να δούμε όμως τι πρότεινε η κυβέρνηση στους απεργούς της ΔΕΗ. Έκαναν ορισμένες προτάσεις πράγματι στο Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ που θεωρώ ότι δίδουν μια διέξοδο σε αυτή τη φοβερή κατάσταση που βρισκόμαστε. Το Προεδρείο της άκουσε, πήρε σημείωση, τους παρακάλεσε να το συζητήσουν εν ολομελία και να μου απαντήσουν. Η απεργία όμως στη ΔΕΗ, εκτός από την ταλαιπωρία εκατομμυρίων Ελλήνων και την πρόκληση τεραστίων ζημιών στην αγορά, έχει και μια άλλη δραματική διάσταση που αφορά στη δημόσια υγεία. 400.000 εμβόλια κινδυνεύουν να χρηστευτούν, καθώς αρκεί μια ολιγόρη διακοπή ρεύματος για να υποστούν αλλίωση. Η κάμερα του Αντένα και ο Γιώργος Σαφτιάς μπήκαν στις αποθήκες και τα ψυγεία του Υπουργείου Υγείας και του Ινστιτούτου του Παστέρ. Κυριολεκτικά από μια κλωστή κρέμεται η υγεία εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών. Η ζημιά που έγινε το απόγευμα στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεγαλόπολη άναψε το κόκκινο φως του συναγερμού για εμβόλια και φάρμακα στο Ινστιτούτο Παστέρ. Εδώ στη μονάδα εμβολίων οι πάντες βρίσκονται σε εγρήγορση καθώς ο κίνδυνος πλέον είναι μεγάλος. Αυτά είναι τα μεγάλα ψυγεία του Υπουργείου Υγείας, χωρίς όμως γενέτρια που θα μπορούσε να αποτρέψει την αλλίωση των εμβολίων. Αρκεί μια ολιγόρη διακοπή ρεύματος για να είναι άχρηστα. Όλα τα εμβόλια επηρεάζονται αρνητικά από την παραμονή τους εκτός ψυγείου. Η ζημιά από ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος θα είναι ανυπολόγιστη, καθώς θα χρειαστούν 3 μήνες σύμφωνα με τους επιστήμονες για να παραχθούν τα νέα εμβόλια. Ενώ το κόστος θα ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια δραχμές. Υπάρχει ένα πρόβλημα να ελέγξουμε τώρα την δραστικότητα αυτών των εμβολίων, εάν είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν, να δοθούν στα σχολεία και στους άλλους φορείς των εμβολιασμών. Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα ευπαθή φάρμακα. Προς το τέλος των νυχτερινών μας ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, θα σας πούμε σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα υπάρχει διακοπή ρεύματος σήμερα. Σύκλιο απολιορκίας βρίσκεται εδώ και 2 ημέρες ο ατμοελεκτρικός σταθμός Αγίου Δημητρίου Κοζάνης από 1.000 εργαζόμενους στη ΔΕΗ που ζητούν να μην απολυθούν 50 συναδελφοί τους. Η κατάσταση κάθε άλλο παρά υποέλεγχο βρίσκεται. Ένα ολόκληρο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που καλύπτει το 1/5 των αναγκών της χώρας μας αυτή τη στιγμή είναι ακυβέρνητο. Ήδη μία από τις 4 μονάδες παραγωγής ενέργειας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και αν η πολιορκία του εργοστασίου συνεχιστεί, ο κίνδυνος ενός blackout είναι παραπάνω από ορατός. Κανένας από τους εργαζόμενους στους σταθμούς, στα ορυχεία και στις διανομές δεν έχει πάρει χαρτί για εξαιρούμενο προσωπικό. Λυπάμαι αν θα απολυθεί κάποιο παιδάκι το οποίο θα είναι αθώο. Διότι αυτά τα παιδάκια παίζονται στα χέρια μερικών συνδικαλιστών που παίζουν κομματικό παιχνίδι. Κορυφώνεται λοιπόν η ένταση από τις απεργίες και μεταφέρεται και στη Βουλή, όπου με τις έντονες κατηγορίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης και την αποχώρηση όλων των βουλευτών τους ολοκληρώθηκε αργά απόψε η συζήτηση του ασφαλιστικού. Τα άρθρα του νομοσχεδίου ψηφίστηκαν μόνο από τους παριστάμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, για τη χθεσινή πανελλαδική απεργία και τις συγκεντρώσεις, κυβέρνηση και αντιπολίτευση είχαν διαφορετικές εκτιμήσεις. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Ανδριανόπουλος, μίλησε για μηδαμινή συμμετοχή στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και για ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό στο δημόσιο τομέα. Αντιθέτως, ΠΑΣΟΚ, Συνασπισμός και ΚΚΕ θεώρησαν ότι η κινητοποίηση ήταν απολύτως επιτυχής. Η κυβέρνηση επανέλαβε σήμερα ότι είναι αποφασισμένη να μην κάνει πίσω. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τα κατεστημένα συντεχνιακά συμφέροντα να υπονομεύσουν κι άλλο το μέλλον και την προοπτική του Έλληνα πολίτη. Το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά στους αγώνες, με όλη του τη δύναμη, με όλα του τα στελέχη, με όλα του τα μέλη, στο πλευρό των κοινωνικών αγώνων. Από την άλλη μεριά, η κυρία Δαμανάκη πρότεινε να υπάρξει μια ολιγοήμερη αναβολή στη συζήτηση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και να σταματήσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Η πρόταση αυτή όμως δεν φαίνεται να έχει κάποια τύχη. Πάντως, η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα. Όταν ο κ. Ανδριανόπουλος κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Εύερ στην εκπομπή απόψε με τον Terence Quick ότι υπάρχει σύψη και στη συμπολίτευση και στην αντιπολίτευση, απάντησε. Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει συνεντεύξεις βουλευτών.
Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα αρχίσει να συζητείται από την Τρίτη στη Βουλή και στη σύνθεση του θερινού τμήματος μετέχουν και κύριοι Κανελόπουλος, Έβερτ, Σαμαράς, Δήμας και Κεφαλογιάννης. Σε φραστικό λάθος απέδωσε ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που επέστρεψε απόψε στην Αθήνα από το ταξίδι του στη Μαδρίτη, την αναφορά που είχε κάνει μέσα στο αεροπλάνο για Μακεδονία των Σκοπίων. Ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν ένα λάψους, ένα φραστικό λίστημα και ότι προφανώς δεν υποκρύπτει πολιτική τοποθέτηση. Δημοκρατία των Σκοπίων ήθελε να πω και όχι βέβαια Μακεδονία των Σκοπίων, είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι η ουσία είναι μία, ότι η θέση της χώρας μας είναι αμετακίνητη στο θέμα, ότι με τα Σκόπια διάλογο δεν κάνουμε παρά μόνο υπό τον όρο πως οι Σκοπιανοί θα δεχθούν την απόφαση της Λισαβόνας. Στο Λονδίνο μεταφέρθηκαν χθες επειγόντως 4 από τους σοβαρά τραυματισμένους στην έκρηξη των εγκαταστάσεων της Πετρόλα και νοσηλεύονται σε 2 νοσοκομεία της Βρετανικής πρωτεύουσας. Το πρωί θα υποβληθούν στις πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις και οι γιατροί που τους παρακολουθούν χαρακτήρισαν την κατάστασή τους κρίσιμη αλλά σταθερή. Η αερογέφυρα σωτηρίας που στήθηκε σήμερα το πρωί για τους 4 τραυματίες κατάφερε να δώσει την ελπίδα εκεί όπου όλα είχαν γίνει καρβούνο. Και όπως αποδεικνύεται, η ελπίδα πολλές φορές αρκεί και ως ψευδαίσθηση. Όσον αφορά για το Φαφούτι, ο ίδιος ο Άγγλος συνάδελφός μου, κ. Ρόμπερτς, είπε ότι αν τον πάρω θα έχει πιθανότητα 1%. Σε εξίσου κρίσιμη κατάσταση και με καθολικά εγκάβματα μεταφέρθηκε στο Λονδίνο και ο Γιάννης Μωραΐτης από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Και στις δύο περιπτώσεις οι συγγενείς ανέλαβαν ολοκληρωτικά την ευθύνη για κάποιες ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης. Τι να σας πω, είναι το καλό να γυρίσω. Ο Άρης Ζαφυράκης είχε από την αρχή διαφύγει τον κίνδυνο. Το ίδιο και ο Γεράσιμος Φίλος που μέχρι σήμερα νοσηλευόταν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Φεύγοντας όμως οι 4 για να κερδίσουν τη ζωή, άφησαν πίσω τους αυτούς για τους οποίους οι γιατροί έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Πέρασε έξω ήρεμα! Πέρασε έξω, από πού με διώχνουν! Οι συγγενείς μέσα στο σπαραγμό τους συχνά χάνουν τα λογικά τους. Τη συμφορά που τους βρήκε ακόμη δεν μπορούν να την πιστέψουν. Μέσα τους θρυνούν αδιάκοπα. Προσεύχονται όμως και ελπίζουν. Αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή τα 3 διευθυντικά στελέχη της Πετρόλα που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για την τραγωδία της Τρίτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον Αντώνη Φωτάκη, τεχνικό διευθυντή της Πετρόλα και υπεύθυνο της μονάδας παραγωγής που εξεράγει, τον Παναγιώτη Παλαιολόγο, προϊστάμενο του τμήματος επιθεωρήσεων και την Ελλάσσα Σκαμάγκα, αναπληρώτρια στο ίδιο τμήμα. Οι τρεις οδηγήθηκαν το απόγευμα στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Θέλετε να μας πείτε κάτι για τις κατηγορίες? Όχι, κύριε, πηγαίνουμε στον ανακριτή. Δεν έχω καμία ευθύνη από σύμβαση. Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης άσκησε εναντίον των 3 διευθυντικών στελεχών της Πετρόλα δίωξη για εμπρισμό, έκρηξη ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για σωματικές βλάβες. Η δίωξη ασκήθηκε και εναντίον του Μανούσου Ζιβράγου, προϊστάμενου των τεχνικών υπηρεσιών της Πετρόλα, ο οποίος όμως απουσιάζει στο εξωτερικό. Και οι 4 κατηγορίες είναι εξαμελία σε βαθμό πλημελήματος. Κρατούνται οι συλληφθέντες στο λιμεναρχείο της Ελευσίνας. Εν τω μεταξύ, πάλι μία παρολίγο τραγωδία θα είχαμε στην πολεμική μας αεροπορία. 2 αεροσκάφη τύπου F-104 που πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική πτήση έπεσαν το πρωί στην περιοχή του Άραξου. Οι 2 πιλότοι χρησιμοποίησαν τα αλεξίπτωτά τους και ευτυχώς σώθηκαν. Τα 3 F-104 εκτελούσαν εκπαιδευτική πτήση πάνω από τον Άραξο λίγο πριν από τις 10 το πρωί. Ενώ ο σχηματισμός των τριών μαχητικών βρισκόταν σε διαδικασία προσέγγισης στον Άραξο και σε ύψος 2.000 έως 2.500 ποδών, 2 φάντομ εμφανίστηκαν ξαφνικά με μεγάλη ταχύτητα προερχόμενα από τα Δραβίδα. Και οι 5 πιλότοι χειριδιάστηκαν και προσπάθησαν με ελιγμούς να αποφύγουν το μοιραίο. Τα 2 από τα 3 F-104, χειριστές των οποίων ήταν ο κοσμηναγός Νίκος Μαρτίδης και ο κοσμηναγός Παναγιώτης Ντάρβας, βρέθηκαν ξαφνικά σε χαμηλό ύψος και ανάστροφα. Τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν πια να ελεγχθούν. Ο πιλότος του 3ου F-104, που ήταν και ο αρχηγός του σχηματισμού, έδωσε αμέσως την εντολή να εγκαταλείψουν τα αεροσκάφη, τα οποία συνετρίβησαν κοντά στο συνοικισμό Όλγα της κοινότητας Τραγανού Ανδραβίδας. Τα αεροσκάφη άρπαξαν αμέσως φωτιά, η οποία σβήστηκε μετά από αρκετή ώρα. Οι 2 πιλότοι ευτυχώς δεν έπαθαν τίποτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ευθύνες για τη συντριβή των 2 αεροσκαφών θα αναζητηθούν τόσο στους πύργους ελέγχου του Άραξου και της Ανδραβίδας, όσο και στους χειριστές των F4. Στο διεθνή χώρο τώρα, στη σκιά της συντριβής ενός αεροσκάφους που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στο Σαράγεβο, κύλησε το περασμένο 24ωρο, που ήταν από τα πιο ήρεμα που έχει περάσει η Βοσνιακή πρωτεύουσα μέσα στις τελευταίες εβδομάδες. Τα όπλα σιώπησαν στο Σαράγεβο και οι κάτοικοι της πόλης μπόρεσαν να θάψουν τους νεκρούς τους. Όμως στην πόλη έπεσε η σκιά της συντριβής ενός ιταλικού μεταγωγικού, το οποίο με τετραμελές πλήρωμα μετέφερε τρόφιμα και φάρμακα από το κροατικό λιμάνι Σπλιτ στο Σαράγεβο. Το αεροπλάνο χάθηκε από τις οθόνες στο ραντάρ στις 2:17 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Ύστερα από πολύ ωραίες έρευνες εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους 34 χιλιόμετρα δυτικά του Σαράγεβο, στην περιοχή του Γέσινικ, που ελέγχεται από τους Κροάτες.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για επιζώντες, ενώ είναι άγνωστη η αιτία του δυστυχήματος. Η ηρεμία στο μέτωπο βοήθησε στην αποστολή αυτοκινητοπομπής του ΟΗΕ με φάρμακα και τρόφιμα στους πεινασμένους κατοίκους του Γκοράζντε. Σέρβοι πρόσφυγες που έφτασαν ωστόσο στο Βελιγράδι από τον Γκοράζντε κατήγγυλαν ότι δέχθηκαν δύο φορές επιθέσεις από μουσουλμάνους στη διάρκεια του ταξιδιού τους. Την ίδια ώρα στη Γενέβη επαναλαμβάνονται οι εργασίες της διάσκεψης για την ειρήνευση στην πρώην Ιουγκοσλαβία υπό την προεδρία του Σάιρους Βάνς και του Λόρδου Όουεν. Προσπάθειες να πιστούν οι Γάλλοι για την ανάγκη να ψηφίσουν υπέρ της επικύρωσης της συνθήκης του Μάστριχτ καταβάλει η γαλλική ηγεσία που έχει τη συμπαράσταση του γερμανού καγκελάριου Χέλμουτ Κολ. Η Βόνη όμως δείχνει να ανησυχεί για το αντιγερμανικό αίσθημα που εκδηλώνεται στη Γαλλία παράλληλα με το νεοναζιστικό κίνημα στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η γαλλική κοινή γνώμη είναι διχασμένη σχετικά με την επικύρωση της συνθήκης του Μαστρίχτ. Οι Γάλλοι πολέμοι της συνθήκης επικρίνουν την απόφαση του γερμανού καγκελάριου να συμμετάσχει στην απόψινη τηλεοπτική συζήτηση με τον πρόεδρο Μιτεράν για τη συνθήκη του Μαστρίχτ και η γερμανική καγκελαρία αποσαφηνίζει ότι ο κύριος Κολ συμπαραστέκεται στον πρόεδρο Μιτεράν σε ένδειξη του σταθερού ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Γερμανίας. Δήλωση η οποία εμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση ανησυχεί για τις επιπτώσεις που έχουν οι συνεχείς αναφορές στο γερμανικό κίνδυνο. Την ίδια ώρα, η Βόνη προσπαθεί να αντιδράσει στα φαινόμενα νεοναζιστικής βίας στη Γερμανία. Το πρωί δέχτηκε επίθεση ομάδας νεοναζί, ακόμη ένας ξενώνας υποδοχής προσφύγων στην πόλη Κετζίν της Ανατολικής Γερμανίας. Ανάλογα επεισόδια έγιναν στο Γκέτινγκεν και στο Έρφουρτ. Στο μεταξύ, η εφημερίδα Bild γράφει ότι στα τελευταία επεισόδια εναντίον των προσφύγων πήρα μέρος και πρώην πράκτορες της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας. Επιστροφή τώρα στα δικά μας για να δούμε σε ποιες περιοχές και πότε θα έχουμε σήμερα διακοπές ρεύματος που θα είναι εξάωρες. 7 με 10 το πρωί και 2 με 5 το απόγευμα. Κολωνάκι, Ζάπιο, Θησίο, Μοναστηράκι, Μουσείο, Εξάρχεια, Σεπόλια, Πλατεία Αττικής, Κολωνός, Λένορμαν, Μεταξουργείο, Πλάτωνος, Βοτανικός, Ρουφ, Πατήσια, Πλατεία Αμερικής, Κολιάτσου, Πλατεία Βικτωρίας, Πεδίο Άριος, Γκίζια, Μπελόκηποι, Ελληνορώσων, Ερυθρός, Πολύγωνο Κυψέλη. 8 με 11 το πρωί και 4 με 7 το βράδυ. Καλυθέα, Τζιτζιφιάς, Χαροκόπου, Κουκάκι, Πετράλωνα, Ταύρος, Ρέντι, Μοσκάτο, Νέο Φάλιρο, Τρεψιθέα, Καστέλα, Πυραϊκή, Πυριάς, Καμίνια, Πηγάδα. 9 με 12 το πρωί και 5 με 10 το βράδυ. Σκαραμαγκάς, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μέγαρα, Σαλαμίνα, Πέραμα, Κερατσίνη, Αμφιάλη, Δραπετσόνα, Νίκαια, Γοριδαλός. 10 με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Ημιτός, Δάφνη, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Άλυμος, Ελληνικό, Καλαμάκι, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Βάρκιζα. 11 με 2 το μεσημέρι και 7 με 10 το βράδυ. Παπάγο, Χολαργός, Ψυγικό, Γαλάτσι, Φιλοθέη, Κολέγιο, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή, Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Ραφίνα, Πικέρμη, Παλίνη, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Παιανία, Σπάτλα, Λούτσα, Κοροπή, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Κερατέα, Καλύβια, Λαύριο, Σούνιο, Νάβησος, Λαγονίση, Μενίδη, Τρακομακεδόνες, Βαρυπόπηλη, Κόβρηση, Ερυθρέα, Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσος, Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, Κιούρκα, Καπανδρίτη, Κάλαμος, Οροπός και Ινόφυτα. 12 με 3 το απόγευμα και 8 με 11 το βράδυ. Φιλία, Ανολιώσια, Φιλαδέλφια, Χαλκιδόνα, Άγια Ανάργυρη, Ριζούπολη, Νέα Ιωνία, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Πεύκη, Μαρούση, Βρυλίσια, Πεντέλη, Μελίσια και Γηβισιά. 1 με 4 το απόγευμα και 9 με 12 το βράδυ. Παγκράτη, Ζωγράφο, Κεσαριανή, Καρέας, Βύρωνα, Σιλίσια, Αγουδή, Νέος Κόσμος, Εγάλιο, Αγία Βαρβάρα, Δαφνή, Χαϊδάρη, Περιστέρη, Νέα Λιώσια, Πετρούπολη και Καματερό. Και τώρα τα νέα για το σημερινό καιρό με την Ευγενία Πασχαλίδη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εξασθενούν από το απόγευμα οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία μόνο στα υπηρετικά της κεντρικής και νότιας Ελλάδας θα φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς. Ιδιαίτερα στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και τις επόμενες δύο μέρες. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο, φτάνοντας τοπικά ιδιαίτερα στο νότιο Ευωϊκό τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με μικρότερη τιμή να φτάνει στους 22 βαθμούς, ενώ η μεγαλύτερη το μεσημέρι θα πλησιάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο καιρός δεν αλλάζει. Θα διατηρηθεί και εκεί αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να είναι βόρειο-δυτικοί, όχι όμως περισσότερο από 4 μποφόρ. Όσο και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κανονικά επίπεδα και θα κυμαίνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Βελτιωμένη ήταν η θέση του δολαρίου σήμερα στις διεθνείς χρηματαγορές, ενώ ο χρυσός υποχώρησε κλείνοντας το Λονδίνο στα 338,85 δολάρια ιουνιά. Στη Νέα Υόρκη το δολάριο πριν από λίγο είχε 123,93 γεν, 1,4115 γερμανικά μάρκα, 4,8020 γαλλικά φράγκα, 1,2625 ελβετικά φράγκα και η στερλίνα 1,9848 δολάρια. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που και απόψε μείνατε κοντά μας για να μας παρακολουθήσετε. Από εμάς, καλή σας νύχτα.